Οι πιτζάμες της και οι σιωποί της κυριάρχησαν στην χθεσινή της εμφάνιση. Για να δούμε τι θα κάνει σήμερα η Καζαμπλάνκα. Είναι το κοριτσάκι μου σήμερα. Πώς είμαστε, σας πάνε πάρα πολύ τα κόκκινα. Αλήθεια το λες. Σε ευχαριστώ. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς αισθάνεσαι που είσαι η μόνη τόσο διαφορετική σήμερα εδώ. Ίσως είναι και το κόνσεπτ μου διαφορετικό. Δηλαδή. Είναι διαφορετικά τοποθετημένο, εξού και τα χρώματα. Για πες. Λοιπόν, το Φεστιβάλ Αθηνών διοργανώνει στην Πειραιώς 260 μαθήματα αγκιοπλαστικής. Και κάποια επιλεγμένα έργα θα συμπεριληφθούν στην Επίδαυρο. Στην Επίδαυρο? Ναι. Έχει γίνει όντως. Το κάνανε πέρυσι αυτό. Και θα πας εσύ να προσπαθήσεις να κάνεις κάποιο κάτι έργο, το οποίο, ναι, θα το... γιατί μπορεί να, μπορεί πάει να επιλεχθεί μια... και να πάει σε κάποια... άλλη έκθεση, ας πούμε, που θα γίνει. Έναν... Όχι σε έκθεση, ναι. σε αρχαίο δράμα στην Επίδαυρο. Μάλιστα. Αυτό. Πολύ καλά. Μετά θέλω να σε ρωτήσω για 2-3 άλλα πραγματάκια, αλλά προηγουμένως να βάλουν βαθμολογία τα κορίτσια. Εκτός και αν θέλεις να πεις κάτι για το look, θέλεις? Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι. Ό,τι βλέπουν αυτό είναι. Ναι. Βαθμολογήστε. Πώς σου φαίνεται? Okay. Αναμενόμενο, εντάξει. Αναμενόμενο γιατί? Εντάξει, γενικά ίσως θεωρούμε και παράτολμη σε κάποιες επιλογές για ορισμένους. Αλλά αυτή είμαι. Ωραία. Για ποιους ορισμένους, ποιες είναι οι κοπέλες στις οποίες αναφέρεσαι? Τα διάρια που βλέπω. Για τη Δήμητρα, την Νικολίνα, τη Ζέτα και την Τάνια. Δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε τους πάντες, οπότε, εντάξει. Σε βλέπω πάλι πολύ μαζεμένη. Μου είπες και αυτή την ατάκα χτες, την οποία δεν την έχω ξεχάσει. Είπες ότι αισθάνομαι πολλές φορές ανεπιθύμητη εδώ πέρα μέσα. Μου έχει καρφωθεί στο μυαλό αυτό το πράγμα, στο λέω αλήθεια. Τι σημαίνει αισθάνομαι ανεπιθύμητη, δηλαδή τι είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις με αυτόν τον τρόπο? Ίσως είναι η ενέργεια που εκλαμβάνω. Αυτό ίσως είναι κάποιοι σχολιασμοί οι οποίοι έχουν γίνει και γενικά είμαι σαν άνθρωπος ότι παρατηρώ και αυτό. Παρατηρείς τι και τι είναι, ας πούμε, αυτό που βλέπεις όταν παρατηρείς? Αισθάνεσαι μια απόσταση, αισθάνεσαι, ας πούμε, να μην έχεις αναπτύξει σχέσεις, αισθάνεσαι ανθρώπους που μπορεί να μην διάκυνται θετικά απέναντί σου? Δεν θέλω να το αναλύσω τώρα γιατί νιώθω λίγο περίεργα. Αλήθεια, δεν θέλω να τα αναλύσω. Okay. Πάμε στη Ζέτα. Λυπάμαι που νιώθει έτσι η Καζαμπλάνκα, γιατί θεωρώ ότι όλες οι κοπέλες, πραγματικά όλες ομαδικά, έχουμε προσπαθήσει και να την προσεγγίσουμε. Είμαστε σε ένα παιχνίδι, είμαστε σε ένα διαγωνισμό που όλες οι κοπέλες έχουμε τους ίδιους κανόνες και η Καζαμπλάνκα πολλές φορές από μόνη της αποστασιοποιείται, δηλαδή... Δεν το ανέφερα χθες για να μην γίνει πάλι θέμα. Είπαμε να είμαστε 12 η ώρα. Η Καζαμπλάνκα ήρθε πάλι 1 και 20. Μόνη της αποστασιοποιείται και πραγματικά στεναχωριέμαι που το λέει αυτό, γιατί εγώ από την πρώτη μέρα που ήρθε, που ήταν το Total White, ήθελα να την προσεγγίσω και της είπα πάρα πολύ ωραίο το μπουφάν σου. Έχουμε παρόμοιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμένα συλλεκτικό δεν έχουμε το ίδιο. Που εγώ δεν το πω από θέμα φίρμας ή ακρίβειας, το κόψιμο. Έπειτα άλλες φορές και εγώ και άλλες κοπέλες την έχουν προσεγγίσει και στο τραπέζι να κάτσουμε όλες μαζί να φάει. Είναι μοναχική. Δηλαδή δεν την έχει απορρίψει κανείς. Δεν ήρθε ποτέ να κάτσει δίπλα μας και σηκωθήκαμε να φύγουμε. Κατάλαβες θέλω να πω, Τερνάκη? Τι, Ανδριάννα?
Θέλω να πω πάνω σε αυτό που λέει η Ζέτα, όντως η Καζαμπλάνκα είναι μοναχική. Όμως, εγώ θέλω να αναγνωρίσω στην Καζαμπλάνκα ότι μπορεί να είναι μοναχική, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι εσωστρεφείς. Αυτό δεν μπορούμε να το ενοχοποιήσουμε. Φυσικά, ναι. Δεν είναι μοναχική, ρε παιδιά. Εμένα μιλάει συνέχεια. Προσωπικά, εγώ έχω πάει να μιλήσω στην Καζαμπλάνκα και να τη κάνω παρέα. Με μεγάλη χαρά κάθεται μαζί μου. Δηλαδή, δεν έχω νιώσει να με σνομπάρει. Δέχομαι κάποιο άνθρωπο να είναι πιο κλειστό και να μην είμαστε όλοι τόσο κοινωνικοί. Αλλά εγώ ποτέ. Ναι, απλώ θέλω να. Δεν είπα ότι σνομπάρει. Εκείνη είπε ότι νιώθει. Απλώ θέλω να ακουστεί και αυτό. Δεν το πω και καλά. Απλά είναι κάποιοι σχολιασμοί και καλά. Γίνονται κάποιε βαθμολογίε υπέρ μου. Γίνονται σχολιασμοί γιατί πήρε η Καζαμπλάνκα παραπάνω και εγώ πήρα λιγότερο. Δηλαδή και έχει υποθεί ήδη δύο φορές αυτό. Ναι, αυτό έχει υποθεί από όλες μας τις κοπέλες λίγο πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θεωρείσαι ανεπιθύμητη από εμάς ή από τον καθένα εδώ μέσα. Τάνια, άκου να δεις τι θα κάνουμε τώρα. Θα μας πεις μόνο, γιατί έβαλες δύο. Τίποτα άλλο. Αρχικά θα ήθελα ένα άλλο παπούτσι. Δεν ξέρω τώρα τη μάρκα για να το πω. Λίγο πιο. Το πιο λίγο φουσκωμένο το αθλητικό. Chunky. A chunky. I don't know. Δεν φοράω πολύ αθλητικό, η αλήθεια είναι. Σου, Κατερίνα. Πανηγυρισμό. Αλλά ναι. Θέλουμε ορολογίες. Μπορώ να κάνω και το γύρο του θριάμβου τώρα, αλλά θέλω να είμαι σεμνή. Θέλουμε ορολογίες. Και μ' αρέσει το mix and match στα print. Εντάξει, σίγουρα δεν θα σου πω τη λέξη, δεν μπορώ να το καταλάβω. Σίγουρα πολλά πράγματα δεν είναι στην αισθητική μας, δεν τα έχουμε ξαναδεί. Δεν σου πω τη λέξη, δεν τα καταλάβω. Αλλά... Ναι, γιατί εντάξει, είναι σαν να υποτιμάς και την νοημοσύνη τη δική σου. Όχι, προς Θεού. Αυτό λέω, ότι δεν σου πω τη λέξη, δεν τα καταλάβω. Πάντα καταλαβαίνουμε. Είναι λέξη, είναι πρόταση. Ναι, σωστό. Και δεν μου αρέσει και το μαντίλι στο κεφάλι. Τουλάχιστον με αυτό το outfit, λέει, θα ήθελα αυτό το χοντρό παπούτσι. Τσάνκι. Τύπου Ralph Simmons και Balenciaga, ναι. Ένα άλλο τέτοιο. Ναι. Αυτή η φίλη μου. Τα γυαλιά μου αρέσουν, εννοείται πάρα πολύ. Εντάξει, τα αγαπημένα, το έχω καθιερώσει πλέον. Το Army Jacket αυτό το είναι πάρα πολύ ωραίο, το military. Και η φούστα μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά ναι, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Λίγο μου κατεβάζει πολύ την εικόνα, γιατί σε κρύβει πολύ, ρε παιδί μου. Πολύ κατάλαβε εδώ πέρα. Απλά το θεωρούσα λίγο κενό να το βάλω, χωρίς να βάλω κάτι. Δηλαδή ναι. Στο κεφάλι, στο πρόσωπο, ναι. Για να δούμε τι θα πούνε οι κριτές Καζαμπλάνκα μας. Ο μέσος όρος είναι 2,1. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Παρακαλώ.